το πληροφοριακό σύστημα και εξοικονόμησε για τον οργανισμό περισσότερες από 900.000 ευρώ το χρόνο. Την πρωτοβουλία του υπαλλήλου εξήγησε ο Πρωθυπουργός. 900.000 ευρώ θα βάζει στο ταμείο του ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού της χώρας κάθε χρόνο χάρη στην πρωτοβουλία του υπαλλήλου της Άγγελου Βόρου, μηχανικό πληροφορικής που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου του ΑΕΔ στην Πάτρα. Οι δύο μελέτες του για την διαδικτυακή αναβάθμιση των συστημάτων του οργανισμού μείωσαν το κόστος των τηλεπικοινωνιακών δαπανών. Επιλέξαμε να αλλάξουμε την τεχνολογία πρόσβασης και να αντικαταστήσουμε τα χαμηλής ταχύτητας και ακριβά μισθωμένα κυκλώματα που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα με ευρυζωνικές συνδέσεις, οι οποίες πλέον έχουν φτάσει σε ένα κατάλληλο βαθμό ωριμότητας και αν και πολύ πιο οικονομικές, είναι κατάλληλες για την πρόσβαση των υπηρεσιών μας στο δίκτυο του ΑΕΔ. Το γεγονός σχολίασε και ο Πρωθυπουργός μέσω μηνύματος στο Twitter. Στο δημόσιο τομέα υπάρχουν άνθρωποι με ικανότητες και διάθεση προσφοράς. Με εμπιστοσύνη και στήριξη μπορούν να καινοτομούν προς όφελος όλων. Το όφελος για το δημόσιο τομέα είναι πολύ μεγάλο και με την ευκαιρία να περάσει και ένα μήνυμα ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν και έχουν πράγματα να προσφέρουν. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας και στα νέα παιδιά ότι αν υπάρχουν οι δυνάμεις θα πρέπει να αξιοποιούνται για το καλό αυτού του τόπου. Η πρωτοβουλία του υπαλλήλου του ΑΕΔ αποδεικνύει ότι ο οργανισμός μπορεί να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί αξιοποιώντας το έμπειρο και αξιόλογο προσωπικό που διαθέτει. Σίγουρα υπάρχουν συνάδελφοι σε ολόκληρο το ελληνικό δημόσιο που μπορούν να προσφέρουν πολλά, αρκεί να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, η κατάλληλη υποστήριξη. Ο Άγγελος Βόρος εργάζεται στον ΟΑΕΔ 16 χρόνια. Οι μελέτες του υλοποιήθηκαν με σχεδόν μηδενικό κόστος με τη συνεργασία των συναδέλφων του πληροφορικής και των 7 περιφερειακών διευθύνσεων. Για πρώτη φορά,